Γεια σας και καλώς ήρθατε στα όμορφα σχέδια με βελόνες και βελονάκι. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε να πλέκουμε αυτή την πανέμορφη μπλούζα, η οποία πλέκεται και πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Έχει ένα πανέμορφο ανάλαφρο σχέδιο, ιδανικό τώρα για την άνοιξη, για το καλοκαίρι, όπως επίσης και για το φθινόπωρο. Η δική μου η μπλούζα έχει το μέγεθος large. Είναι περίπου 50-51 εκατοστά στο φάρδος, μπορείτε όμως να την πλέξετε σε όποιο μέγεθος θέλετε εσείς. Όταν ξεκινήσουμε να πλέκουμε την μπλούζα, θα σας εξηγήσω πόσα μοτίβα θα χρειαστείτε για κάθε μέγεθος. Έπλεξα λαστιχάκι στα μανίκια και λαστιχάκι στο τελείωμα της μπλούζας και τον λαιμό, τον άφησα, το άνοιγμα του λαιμού το άφησα έτσι όπως είναι, δεν έκανα τίποτα. Μπορείτε να την πλέξετε κοντομάνικη, μπορείτε να την πλέξετε μακριμάνικη όπως την έχω κάνει εγώ εδώ. Είναι στη φύση πραγματικά πολύ πιο όμορφη από ό,τι φαίνεται τώρα μπροστά στην κάμερα. Είναι απλά πανέμορφη. Πάμε να δούμε πώς θα την πλέξουμε. Το νήμα που θα χρησιμοποιήσω σήμερα για την μπλούζα είναι το Magic Yarn Ball από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Γίνας Μίτσοφ. Πριν να δούμε αναλυτικά το νήμα, βλέπουμε εδώ ότι έχουμε ένα μεγάλο κουβάρι και δύο μικρά. Και αυτό είναι για μένα μια πάρα πολύ έξυπνη λύση, γιατί το μεγάλο κουβάρι είναι για το σώμα, δηλαδή για το μπροστινό και πίσω κομμάτι της μπλούζας μας, και τα δύο μικρά για τα μανίκια. Επομένως, όταν φτάσουμε να πλέκουμε τα μανίκια μας, δεν χρειάζεται να κόβουμε και να ενώνουμε το νήμα, έτσι ώστε να έχουμε τον ίδιο συνδυασμό χρωμάτων όπως έχουμε στο σώμα. Πάμε να δούμε το νήμα, το οποίο είναι, όπως είπαμε, το Magic Yarn Ball. Είναι τετράκλωνο συν άλλον έναν κλώνο, δηλαδή συν άλλη μια κλωστή, η οποία είναι glitter και στα χρώματα ροζ και ασημί. Είναι 50% ακριλικό, 50% βαμβάκι, μασινιστά βελονάκι νούμερο 3 έως 5. Εγώ θα πλέξω την μπλούζα μου με βελονάκι νούμερο 4 και βελονάκι νούμερο 3,5 για το λάστιχο και για την αρχική μου αλυσίδα της μπλούζας. Τα χρώματα που έχω εδώ είναι το 425, 430, 730 και είναι φανταστικά χρώματα, ειδικά τώρα για την άνοιξη και για το καλοκαίρι που μας έρχεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται και ξεχωρίζει το γκλίτερ εδώ στην κάμερα, αλλά πιστέψτε μου, είναι τέλειο, τέλειο, γυαλίζει πάρα πολύ όμορφα. Το μεγάλο κουβάρι έχει 760 μέτρα και τα μικρά κουβάρια 375 μέτρα. Τώρα εγώ έχω δύο μεγάλα κουβάρια και δύο μικρά, δεν ξέρω αν μου φτάσει το ένα κουβάρι, θα το δω όταν ολοκληρωθεί η μπλούζα και θα το αναφέρω στην αρχή του βίντεο όταν θα κάνω την εισαγωγή, αλλά εάν χρειαστείτε περισσότερα μέτρα, δεν χρειάζεται να πάρετε δύο κουβάρια των 760 μέτρων. Γιατί μπορείτε να επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα της Γίνας Μίτσοφ, να διαλέξετε τα χρώματα που θέλετε, να διαλέξετε, έχετε βασικά μια πάρα πολύ μεγάλη επιλογή με φανταστικά χρώματα και μπορείτε να παραγγείλετε εσείς τα μέτρα που θέλετε και χρειαζόσαστε. Επίσης, μπορείτε να κάνετε το δικό σας Magic Yarn Ball, που σημαίνει ότι διαλέγετε τα χρώματα που θέλετε, τα δικά σας αγαπημένα χρώματα και η Γίνα Μίτσοφ θα τα συνδυάσει σε ένα Magic Yarn Ball προσωπικό δικό σας. Το νήμα που έχω εγώ με αυτά τα υπέροχα χρώματα ονομάζεται Flamingo και το Magic Yarn Ball σας έχει μία φανταστική προσφορά. Παραγγέλλοντας το νήμα με τον κωδικό Johanna θα έχετε 10% έκπτωση. Είναι πραγματικά μία καταπληκτική προσφορά. Κάτω από το βίντεο θα βρείτε το link του ηλεκτρονικού καταστήματος Magic Yarn Ball όπως επίσης και τον κωδικό. Πάμε να δούμε πώς θα πλέξουμε την μπλούζα μας. Θα ξεκινήσω με μία αλυσίδα από 120 γαϊτανάκια, την οποία θα κλείσω σε έναν κύκλο, πηγαίνοντας σιγά-σιγά και προσεκτικά στο αρχικό μου γαϊτανάκι. Προσέχω να μην γέρνουν οι θηλιές μου, να είναι στην ίδια ευθεία και πηγαίνω πίσω στην πρώτη μου θηλιά. Μπαίνω μέσα στην θηλιά, πιάνω το νήμα και το περνάω μέσα από τις δύο θηλιές που έχω τώρα στο βελονάκι μου.
3 θηλιές στον αέρα, οι οποίες μετράνε σαν ένα ποταράκι. Και μέσα στην ίδια πρώτη θηλιά πλέκω άλλα 2 ποταράκια. Μπαίνω στην ίδια θηλιά, πλέκω το πρώτο ποταράκι, και το δεύτερο ποταράκι μέσα στην ίδια θηλιά. Δύο θηλιές στον αέρα και μέσα στην ίδια θηλιά άλλο ένα ποταράκι. Και έτσι έχω πλέξει τώρα με τις 3 θηλιές που έριξα στον αέρα 3 ποταράκια, 2 θηλιές στον αέρα, 1 ποταράκι μέσα στην ίδια θηλιά. Αφήνω τις επόμενες 4 θηλιές. 1, 2, 3, 4. Και στην 5η θηλιά πλέκω 3 ποταράκια μέσα στην ίδια θηλιά. Ένα, δύο και το τρίτο. 2 θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στην ίδια θηλιά. Και ξανά. Αφήνω τις επόμενες 4 θηλιές άδειες, στην 5η πλέκω 3 ποδαράκια μέσα στην ίδια θηλιά. 1, 2, 3, 4, μπαίνω στην 5η θηλιά, πλέκω 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. 2 θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στην ίδια θηλιά. Και έτσι έχω κάνει τώρα 3 μοτιβάκια. Ξανά. Αφήνω 4 θηλιές άδειες. 1, 2, 3, 4. Μπαίνω στην 5η. Πλέκω 3 ποδαράκια. 1, 2 και το τρίτο. 2 θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στην ίδια θηλιά. Και αυτό θα το κάνω τώρα μέχρι που να έχω στο σύνολο 7 μοτίβα. Εδώ έχω 1, 2, 3, 4. Τώρα ξανά 4 θηλιές μένουν άδειες στην 5η. 3 ποδαράκια, 2 θηλιές στον αέρα, 1 ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Στο σύνολο 7 μοτίβα. Έπλεξα τα 7 μοτιβάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τα πρώτα 6 θα είναι για το μπροστινό κομμάτι της μπλούζας μου και στο 7ο θα κάνω τις αυξήσεις. Οπότε στο 7ο μοτίβο θα βάλω μία παραμάνα για να ξέρω ότι ξεκινάω εδώ με τις αυξήσεις μου. Θα συνεχίσω με άλλα 5 μοτίβα. Δηλαδή ξανά αφήνω τις 4 θηλιές άδειες, στην 5η πλέκω 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στην ίδια θηλιά. Το πρώτο μοτίβο είναι έτοιμο. Και ξανά, αφήνω 4 θηλιές άδειες, στην 5η 3 ποδαράκια μέσα στην ίδια θηλιά. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στην ίδια θηλιά.
Το δεύτερο μοτίβ είναι έτοιμο. Στο σύνολο θα πλέξω 5. Έπλεξα τα 5 μοτίβ. Εδώ είναι η παραμάνα και έχω 1, 2, 3, 4, 5 μοτιβάκια. Τα πρώτα 4 είναι για το μανίκι και το 5ο είναι πάλι για την αύξηση. Επομένως βάζω στο 5ο μοτίβ μία παραμάνα για να ξέρω ότι εδώ θα κάνω τις αυξήσεις μου. Και τώρα θα συνεχίσω πάλι με 7 μοτίβ. Στο 7ο θα βάλω την παραμάνα. Τα 6 μοτιβάκια θα είναι για το πίσω μέρος της μπλούζας, το 7ο για τις αυξήσεις. Και μετά θα πλέξω άλλα 5 μοτιβάκια, τα 4 για το μανίκι, το 5ο για τις αυξήσεις. Θα τα πλέξω εγώ τώρα μέχρι που να φτάσω στο τέλος του γύρου και μετά θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Έφτασα στο τέλος του γύρου και εδώ έχω τώρα το άνοιγμα του λαιμού. Για το μέγεθος large, extra large, ξεκίνησα με 120 γαϊτανάκια, 120 θηλιές. Και αυτές οι 120 θηλιές μου δίνουν 24 μοτιβάκια. Και τα έχω μοιράσει 6 μοτιβάκια για το μπροστινό κομμάτι, 6 μοτιβάκια για το πίσω κομμάτι και 4 μοτιβάκια για το κάθε μανίκι. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6 μοτιβ για το πίσω κομμάτι της μπλούζας μου. Στο 7ο έβαλα την παραμάνα. 1, 2, 3, 4 για το μανίκι, στο 5ο την παραμάνα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, στο 7ο την παραμάνα για το μπροστινό κομμάτι. 1, 2, 3, 4, στο 5ο την παραμάνα για το δεύτερο μανίκι. Εδώ που έχουμε τις παραμάνες, ξέρουμε ότι θα κάνουμε τις αυξήσεις μας. Αυτά για το μέγεθος large, extra large. Τώρα, όταν πλέξουμε small ή medium, θα ξεκινήσουμε με 100 αλυσίδες, 100 γαϊτανάκια και θα έχουμε 20 μοτιβάκια. 5 για το μπροστινό κομμάτι της μπλούζας, 5 για το πίσω κομμάτι της μπλούζας και 3 για το κάθε μανίκι. Δηλαδή, 5 κομμάτια για το πίσω μέρος της μπλούζας, στο 6ο θα βάλουμε την παραμάνα. 3 μοτιβάκια για το ένα μανίκι, στο 4ο την παραμάνα. 5 μοτιβάκια για το μπροστινό κομμάτι της μπλούζας, στο 6ο την παραμάνα. Και πάλι 3 μοτιβάκια για το δεύτερο μανίκι, στο 4ο την παραμάνα. Για extra, extra large, ξεκινάμε με 130 αλυσίδες, 130 γαϊτανάκια και έχουμε 26 μοτιβάκια. Και τα μοιράζουμε 7 για το μπροστινό κομμάτι, 7 για το πίσω κομμάτι και 4 για το κάθε μανίκι. Δηλαδή 7 για το πίσω κομμάτι, στο 8ο μοτιβάκι μπαίνει παραμάνα. 4 για το ένα μανίκι, στο 5ο την παραμάνα. 7 για το μπροστινό κομμάτι της μπλούζας μας, στο 8ο την παραμάνα, 4 για το δεύτερο μανίκι, στο 5ο βάζουμε την παραμάνα. Ελπίζω να μην σας πέρδεψα, έχω μπερδευτεί ήδη εγώ. Λοιπόν, έτσι μοιράζουμε τα μοτιβάκια μας για τα μεγέθη που θέλουμε να πλέξουμε. Τώρα, τις αυξήσεις μας θα τις κάνουμε πίσω από την παραμάνα μας και μπροστά από την παραμάνα μας. Και αυτό σε κάθε παραμάνα. Όχι μέσα στο κενό της παραμάνας που το κάνουμε ως συνήθως, πίσω από την παραμάνα και μπροστά από την παραμάνα. Κάνουμε έναν γύρο με αυξήσεις και δύο γύρους χωρίς αυξήσεις. Σε κάθε τρίτο γύρο κάνουμε την αύξηση. Είναι πάρα πολύ εύκολο, θα το ξεκινήσουμε τώρα μαζί και θα δείτε ότι είναι πραγματικά πανεύκολο. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε και είναι πολύ σημαντικό είναι στο σχέδιο αυτό, ότι έχουμε όπως εγώ εδώ πέρα παραδείγματος χάρη το κενό ανάμεσα στα ποδαράκια στα αριστερά. Στον επόμενο γύρο θα το πλέξω στα δεξιά. Στο μεθεπόμενο γύρο πάλι στα αριστερά, μετά πάλι στα δεξιά. Και αυτό θα το συνεχίσουμε μέχρι που να ολοκληρώσουμε την μπλούζα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα δείτε ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο. Εδώ είμαι στο τέλος του γύρου. Θα αφήσω βάσει του σχεδίου μου τις τελευταίες 4 θηλιές άδειες και θα κλείσω τον γύρο με ένα βουβό μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας με την οποία ξεκίνησα τον γύρο. Και ο πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε. Στον επόμενο γύρο είπαμε θα πλέξουμε αυξήσεις και θα κάνουμε την αύξηση στο μοτίβ πίσω από την παραμάνα και στο μοτίβ μπροστά από την παραμάνα. Πίσω από την παραμάνα θα το κάνουμε στο τέλος του γύρου και μπροστά από την παραμάνα θα το πλέξουμε τώρα. Θα μπω πρώτα στην επόμενη θηλιά να πλέξω ένα βουβό και στην επόμενη θηλιά ένα βουβό
και μέσα στο κενό ένα βουβό. Και έτσι ξεκινάει ο επόμενος γύρος μέσα στο κενό. Ρίχνω 3 θηλιές στον αέρα, οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι, άλλες 2 θηλιές στον αέρα και μέσα στο ίδιο κενό πλέκω ένα ποδαράκι. Ξανά 2 θηλιές στον αέρα και μέσα στο ίδιο κενό άλλο ένα ποδαράκι. Και έτσι έχουμε πλέξει εδώ τώρα 2 τρίγωνα. Οι πρώτες 3 θηλιές μετράνε σαν ένα ποδαράκι, μετά 2 θηλιές στον αέρα, ένα ποδαράκι, ξανά 2 θηλιές στον αέρα, ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Εδώ θα γίνουν οι αυξήσεις μας. Έχουμε 2 τρίγωνα. Συνεχίζουμε με το μοτιβάκι μας. Και εδώ στον τελευταίο γύρο έχουμε το κενό στην αριστερή μεριά. Σε αυτόν τον γύρο θα πλέξουμε το κενό στην δεξιά μεριά. Αφήνω τις επόμενες 3 θηλιές άδειες, μπαίνω στο κενό και πλέκω ένα ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα και άλλα 3 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Και έτσι έχουμε εδώ το κενό στη δεξιά μεριά. Στον τελευταίο γύρο είναι στα αριστερά. Συνεχίζουμε. Πάμε στο επόμενο κενό και εδώ ένα ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα και άλλα 3 ποδαράκια στο ίδιο κενό. Πηγαίνουμε στο επόμενο μοτίβ. Ένα ποδαράκι στο κενό, 2 θηλιές στον αέρα, άλλα 3 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Πάω στο επόμενο μοτίβ και εδώ το ίδιο, ένα ποδαράκι στο κενό, 2 θηλιές στον αέρα και άλλα 3 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Λοιπόν, εδώ είμαι ένα μοτίβ πίσω από την παραμάνα, θα κάνω την αύξησή μου και μετά ένα μοτίβ μπροστά από την παραμάνα ξανά την αύξηση. Οπότε μπαίνω στο επόμενο κενό, πλέκω ένα ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό, 2 θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και εδώ έχουμε τα 2 τρίγωνα για τις αυξήσεις. Πηγαίνω στο επόμενο μοτίφ, εδώ έχω την παραμάνα μου, βγάζω την παραμάνα και θα πλέξω ένα καινούριο μοτίφ. Δηλαδή, ένα ποδαράκι στο κενό, 2 θηλιές στον αέρα και άλλα 3 ποδαράκια στο ίδιο κενό. Ο θόρυβος που ακούγεται είναι από τις παραμάνες. Λοιπόν, παίρνω την παραμάνα μου και την βάζω μέσα στο κενό. Και αυτό θα το κάνω σε κάθε γύρο, για να μην μπερδευόμαστε με τις αυξήσεις μας. Στο επόμενο κενό θα κάνουμε πάλι μία αύξηση. Δηλαδή, ένα ποδαράκι στο κενό, 2 θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό, 2 θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και έτσι έχουμε εδώ τώρα, πίσω από την παραμάνα, 2 τρίγωνα για τις αυξήσεις. Εδώ είναι η παραμάνα μας, πλέξαμε ένα καινούριο μοτίβ και μπροστά από την παραμάνα πάλι 2 τρίγωνα για τις αυξήσεις. Συνεχίζουμε κανονικά με το σχέδιο. Στο επόμενο κενό θα πλέξουμε ένα ποδαράκι,
2 θηλιές στον αέρα και άλλα 3 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Στο επόμενο κενό πάλι το σχέδιο, 1 ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα και 3 ποδαράκια στο ίδιο κενό. Λοιπόν, εδώ είμαστε ένα μοτίβ πριν η παραμάνα, επομένως κάνουμε και εδώ πάλι την αύξηση. Μέσα στο κενό 1 ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα, άλλο 1 ποδαράκι μέσα στο κενό, 2 θηλιές στον αέρα και άλλο 1 ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και έχουμε τα 2 τρίγωνα για την αύξηση. Στο επόμενο μοτίβ έχουμε την παραμάνα, βγάζω την παραμάνα και πλέκω ένα καινούριο μοτιβάκι. 1 ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα και άλλα 3 ποδαράκια στο ίδιο κενό. Και βάζω πάλι την παραμάνα. Μπροστά από την παραμάνα κάνουμε πάλι μία αύξηση, δηλαδή 1 ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα, άλλο 1 ποδαράκι μέσα στο κενό, 2 θηλιές στον αέρα και άλλο 1 ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και έτσι έχω και εδώ, πίσω από την παραμάνα 2 τρίγωνα, μπροστά από την παραμάνα 2 τρίγωνα για τις αυξήσεις. Και συνεχίζουμε κανονικά με το σχέδιο. Στο επόμενο κενό πάλι 1 ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα και άλλα 3 ποδαράκια στο ίδιο κενό. Και θα συνεχίσουμε να πλέκουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος του γύρου. Τώρα, στο επόμενο μοτίβ το σχέδιο, στο επόμενο μοτίβ το σχέδιο, στο επόμενο μοτίβ το σχέδιο και στο επόμενο μοτίβ είμαστε ένα μοτίβ πίσω από την παραμάνα. Θα κάνουμε την αύξηση. Ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα, ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα, ποδαράκι, στο ίδιο κενό. Εδώ που είναι η παραμάνα, ένα καινούριο μοτίβ. Και εδώ μπροστά από την παραμάνα ξανά την αύξηση. Ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα, ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα, ποδαράκι στο ίδιο κενό. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε τα μοτιβάκια μας μέχρι που να φτάσουμε ένα μοτίβ πίσω από την παραμάνα. Θα τα πλέξω εγώ τώρα αυτά μέχρι εδώ και μετά θα κάνουμε την επόμενη αύξηση μαζί. Έφτασα στο μοτίβ πίσω από την παραμάνα και εδώ θα κάνω τώρα την τελευταία μου αύξηση. Μέσα στο κενό ένα ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι στο κενό, 2 θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και έχουμε και εδώ τώρα τα 2 τρίγωνα για τις αυξήσεις. Στο επόμενο μοτίβι είναι η παραμάνα, την βγάζω και πλέκω ένα καινούριο μοτίβ. 1 ποδαράκι στο κενό, 2 θηλιές στον αέρα και άλλα 3 ποδαράκια στο ίδιο κενό. Και βάζω πάλι την παραμάνα. Εδώ έχω φτάσει στο τέλος του γύρου. Θα κλείσω τον γύρο μου με ένα βουβό, μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας με την οποία ξεκίνησα τον γύρο. Και ο γύρος ολοκληρώθηκε. Έχουμε αύξηση πίσω από την παραμάνα και αύξηση μπροστά από την παραμάνα.
Στον επόμενο γύρο που θα πλέξουμε και στο μεθεπόμενο δεν θα κάνουμε καθόλου αυξήσεις, θα πλέξουμε μόνο τα μοτιβάκια μας. Σε αυτόν τον γύρο που μόλις έπλεξα είχα το κενό στα δεξιά, τώρα θα πλέξω το κενό στα αριστερά. Μπαίνω πρώτα μέσα στο κενό, πλέκω ένα βουβό για να ξεκινήσω εδώ τον γύρο. Τρεις θηλιές στον αέρα, οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι, και άλλα δύο ποδαράκια μέσα στο κενό. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Επομένως, όταν έχουμε το κενό μας στην αριστερή μεριά, ξεκινάμε με τρία ποδαράκια, δύο θηλιές στον αέρα, ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Όταν θέλουμε το κενό στα δεξιά, ξεκινάμε με ένα ποδαράκι, δύο θηλιές στον αέρα, τρία ποδαράκια στο κενό. Γέμισα το κενό του πρώτου τριγώνου, πάω στο δεύτερο κενό και εδώ τρία ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι στο ίδιο κενό. Πηγαίνω στο επόμενο μοτίβ και εδώ τρία ποδαράκια στο κενό. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Και στο επόμενο μοτίβ τρία ποδαράκια στο κενό. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Και στο επόμενο μοτίβ το ίδιο, τρία ποδαράκια στο κενό. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι στο ίδιο κενό. Πηγαίνω στο επόμενο μοτίβ, τρία ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι στο κενό. Εδώ έχουμε τις αυξήσεις, μπαίνω στο πρώτο κενό, τρία ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι στο κενό. Πηγαίνω στο δεύτερο κενό και εδώ τρία ποδαράκια. Οπα. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Εδώ έχουμε την παραμάνα, βγάζω πάλι την παραμάνα και πλέκω ένα καινούριο μοτίβ. Και σε αυτό το κενό πλέκουμε τρία ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι στο ίδιο κενό. Και βάζω πάλι την παραμάνα. Και θα συνεχίσουμε τώρα να γεμίζουμε όλα τα κενά μέχρι το τέλος του γύρου με το μοτιβάκι μας. Προσέχουμε, ειδικά εδώ πέρα στις αυξήσεις, να γεμίζουμε και τα δύο κενά, γιατί θα μας λείπει ένα μοτίβ αργότερα. Σε κάθε κενό πλέκουμε το σχέδιό μας μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος του γύρου. Έφτασα στο τέλος του γύρου, έπλεξα σε κάθε ένα κενό ένα μοτίβ και θα κλείσω τον γύρο πάλι με ένα βουβό, μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας με την οποία ξεκίνησα τον γύρο. Και στον επόμενο γύρο δεν θα κάνουμε αυξήσεις, θα πλέκουμε μοτίβ σε κάθε ένα κενό. Στον γύρο που μόλις έπλεξα έχω το κενό στην αριστερή μεριά, σε αυτόν τον γύρο που θα ξεκινήσω θα το έχω στην δεξιά μεριά. Πλέκω πρώτα ένα βουβό στην επόμενη θηλιά,
ένα βουβό στην μεθεπόμενη θηλιά και ένα βουβό μέσα στο κενό και ξεκινάει ο γύρος μέσα στο κενό. Θα ρίξω 3 θηλιές στον αέρα, τις οποίες μετράω σαν ένα ποδαράκι, άλλες 2 θηλιές στον αέρα και μέσα στο ίδιο κενό 3 ποδαράκια. Και έτσι έχω τώρα το κενό στη δεξιά μεριά. Πηγαίνω στο επόμενο μοτίφ και εδώ το ίδιο. Ένα ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα και άλλα 3 ποδαράκια στο ίδιο κενό. Και στο επόμενο μοτίφ το ίδιο, ένα ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα, 3 ποδαράκια στο ίδιο κενό. Και θα συνεχίσουμε να πλέκουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος του γύρου. Σε κάθε ένα κενό πλέκουμε ένα καινούριο μοτίβ. Έφτασα στο τέλος του γύρου, έπλεξα σε κάθε κενό ένα μοτιβάκι και κλείνω τον γύρο με ένα βουβό παίρνοντας την τρίτη θηλιά της αλυσίδας με την οποία ξεκίνησα τον γύρο. Και αυτό είναι το σχέδιό μας. Θα επαναλαμβάνουμε αυτούς τους 3 γύρους, τον γύρο με τις αυξήσεις και 2 γύρους μόνο μοτιβάκια, μέχρι που να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε να σχηματίσουμε τα ανοίγματα των μανικιών. Εδώ έχουμε τον πρώτο γύρο, είναι η βάση του πλεκτού μας και ξεκινήσαμε μετά έναν γύρο με αυξήσεις, 2 γύρους χωρίς αυξήσεις, μόνο τα μοτίβ. Δηλαδή ξεκινάμε τώρα πάλι με τις αυξήσεις. Σε αυτόν τον γύρο θα έχουμε πίσω από την παραμάνα την αύξηση, μπροστά από την παραμάνα την αύξηση. Πίσω από την παραμάνα θα την κάνουμε στο τέλος του γύρου. Εδώ ξεκινάμε με την αύξηση. Ένα βουβό στο κενό για να ξεκινήσουμε τον γύρο στο κενό. 3 θηλιές στον αέρα οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι. Άλλες 2 θηλιές στον αέρα και ένα ποδαράκι στο κενό. 2 θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και έχουμε τα 2 τρίγωνα για τις αυξήσεις. Συνεχίζουμε με τα μοτίφ μας. Εδώ έχω το κενό στην δεξιά μεριά, επομένως τώρα θα το πλέξω στην αριστερή μεριά. Θα ξεκινήσω με 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Πάω στο επόμενο μοτίφ και εδώ το ίδιο. 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και συνεχίζω να πλέκω τα μοτιβάκια μέχρι που να φτάσω ένα μοτίβ πίσω από την παραμάνα. Εδώ θα κάνουμε τις αυξήσεις. Ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα, ποδαράκι, ξανά 2 θηλιές στον αέρα, ποδαράκι μέσα στο κενό. Πλέκουμε εδώ που είναι η παραμάνα ένα καινούριο μοτίβ και μπροστά από την παραμάνα πάλι αύξηση. Ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα, ποδαράκι, 2 θηλιές στον αέρα, ποδαράκι στο ίδιο κενό. Πλέκουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως πλέξαμε τους τελευταίους 3 γύρους. Επαναλαμβάνουμε μέχρι που να φτάσουμε, όπως είπαμε, στο σημείο που θα σχηματίσουμε τα ανοίγματα των μανικιών. Είναι πάρα πολύ εύκολο το σχέδιο και φαίνεται πανέμορφο. Θα το μεγαλώσω εγώ τώρα ακόμα λίγο το πλεκτό μου μέχρι που να φτάσω στα ανοίγματα των μανικιών και μετά θα δούμε πώς συνεχίζουμε. Η μπλούζα μου μεγαλώνει, εδώ είναι το μπροστινό κομμάτι της μπλούζας, εδώ το πίσω κομμάτι της μπλούζας και τα μανίκια. Και έχω φτάσει στο σημείο που θέλω να δημιουργήσω τα ανοίγματα των μανικιών. Και αυτό θα το κάνω ως εξής. Γυρνάω το πλεκτό μου έτσι ώστε να έχω το τέλος του γύρου μπροστά μου. Εδώ είμαι στο πίσω κομμάτι της μπλούζας μου. Εδώ η παραμάνα και τελείωσα τον γύρο κανονικά πάλι με ένα βουβό μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά. Ξεκινάω τον επόμενο γύρο με τις αυξήσεις.
Πλέκω μέσα στο κενό πρώτα ένα βουβό και ξεκινάω γύρω πάλι εδώ στο κενό. Ρίχνω 3 θηλιές στον αέρα, τις οποίες μετράω σαν ένα ποδαράκι. Άλλες 2 θηλιές στον αέρα. Και μέσα στο κενό ένα ποδαράκι. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και οι αυξήσεις είναι έτοιμες. Έχουμε τα 2 τρίγωνα. Συνεχίζω κανονικά με το σχέδιο. Πάω στο επόμενο μοτίβ. Εδώ είναι το κενό στα δεξιά μου. Σε αυτόν τον γύρο θα πλέξω το κενό στα αριστερά. Επομένως, ξεκινάω με 3 ποδαράκια μέσα στο κενό. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Πηγαίνω στο επόμενο μοτίβ και εδώ το ίδιο. 3 ποδαράκια μέσα στο κενό. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και συνεχίζω να πλέκω κανονικά το σχέδιο μέχρι που να φτάσω ένα μοτίβ πριν την παραμάνα. Εδώ είναι η επόμενη παραμάνα, εδώ ένα μοτίβ πριν την παραμάνα και εδώ θα κάνουμε πάλι αυξήσεις. Έφτασα ένα μοτίβο πριν την παραμάνα και εδώ θα κάνω πάλι μία αύξηση. Θα πλέξω ένα ποδαράκι μέσα στο κενό, δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι στο κενό, δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Έχω τα 2 τρίγωνα. Πηγαίνω στο επόμενο μοτίβ, βγάζω την παραμάνα και πλέκω ένα καινούριο μοτιβάκι. 3 ποδαράκια στο κενό, 2 θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και βάζω πάλι την παραμάνα. Αυτό που πλέξαμε τώρα ήταν το πίσω μέρος της πλούζας και κάναμε στο πίσω μέρος της πλούζας μας αυξήσεις. Εδώ φτάσαμε στο μανίκι. Στο μανίκι δεν θέλω αυξήσεις, είναι αρκετά φαρδί, επομένως θα κάνω το εξής. Θα πάω στο επόμενο μοτίβ και θα πλέξω ένα καινούριο μοτίβ. Μπαίνω μέσα στο κενό, πλέκω τα 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Τώρα, αφήνω όλα τα μοτιβάκια και πάω ένα μοτίβ πριν την παραμάνα. Εδώ, ένα μοτιβάκι πριν την παραμάνα. Διπλώνω εδώ το μανίκι μου και μπαίνω αμέσως μέσα στο κενό του μοτιβιού πριν την παραμάνα. Μπαίνω μέσα στο μοτίβ, μέσα στο κενό, πλέκω τα 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και εδώ είναι το άνοιγμα του μανικιού. Πηγαίνω στο επόμενο μοτίβ, βγάζω πάλι την παραμάνα και πλέκω ένα καινούριο μοτιβάκι. 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι στο ίδιο κενό. Και βάζω πάλι την παραμάνα μου. Λοιπόν,
Λοιπόν, εδώ είμαι τώρα στο πίσω, στο μπροστινό κομμάτι της μπλούζας μου, συγγνώμη. Και εδώ θα κάνω πάλι αυξήσεις. Επομένως, πάω στο επόμενο μοτίβ, μπαίνω στο κενό, πλέκω ένα ποδαράκι, δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι, δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι. Και τα δύο τρίγωνα είναι έτοιμα. Συνεχίζω κανονικά με το σχέδιο. Πάω στο επόμενο μοτίβ, πλέκω τα τρία ποδαράκια στο κενό, δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Και συνεχίζω να πλέκω κανονικά το σχέδιο μέχρι που να φτάσω πάλι ένα μοτίβ πριν την παραμάνα. Εκεί θα κάνουμε την επόμενη αύξηση. Έφτασα στο μοτίβο πριν την παραμάνα και εδώ θα κάνω τώρα πάλι την αύξηση. Θα πω μέσα στο κενό να πλέξω ένα ποδαράκι, δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι στο κενό, δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Εδώ είναι η αύξησή μου και έχω πάλι δύο τρίγωνα. Πηγαίνω στο επόμενο μοτίβ και θα πλέξω ένα καινούριο. Βγάζω την παραμάνα, δεν την χρειαζόμαστε τώρα από εδώ και πέρα, και πλέκω τρία ποδαράκια στο κενό, δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Λοιπόν, εδώ είχα την παραμάνα μου, επομένως έχω τελειώσει τώρα το μπροστινό κομμάτι της μπλούζας μου. Έπλεξα τις αυξήσεις. Τώρα ξεκινάω με το μανίκι. Εδώ θα το πλέξω πάλι όπως το έκανα και στο πρώτο άνοιγμα του μανικιού. Δεν θα κάνω αύξηση, θα μπω στο επόμενο μοτιβάκι και θα πλέξω ένα καινούριο μοτίβ, τρία ποδαράκια, δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι στο ίδιο κενό. Θα προσπεράσω όλα τα μοτιβάκια μου και θα φτάσω στο μοτίβ πριν την παραμάνα. Εδώ είναι η παραμάνα μου, εδώ ένα μοτίβ πριν την παραμάνα. Και εδώ θα σχηματίσουμε το δεύτερο άνοιγμα του μανικιού. Διπλώνω το μανίκι μου, μπαίνω μέσα στο κενό του μοτίβιου πριν την παραμάνα και πλέκω ένα καινούριο μοτιβάκι. Τρία ποδαράκια, δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι στο κενό. Και εδώ είναι το δεύτερο άνοιγμα του μανικιού. Πηγαίνω στο επόμενο μοτίβ, βγάζω την παραμάνα και πλέκω ένα καινούριο μοτιβάκι. Τρία ποδαράκια, δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι στο κενό. Έφτασα στο τέλος του γύρου και κλείνω τον γύρο μου με ένα βουβό μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας. Και ο γύρος ολοκληρώθηκε. Κάναμε τα ανοίγματα του μανικιού, που σημαίνει από εδώ και πέρα πλέκουμε μόνο σε γύρους χωρίς αυξήσεις. Δεν κάνουμε καμία αύξηση. Συνεχίζουμε να πλέκουμε μόνο το σχέδιό μας σε γύρους. Λοιπόν, σε αυτόν τον γύρο έπλεξα το κενό στην αριστερή πλευρά. Στον γύρο που θα ξεκινήσω τώρα θα πρέπει να είναι το κενό στην δεξιά μεριά. Επομένως, μπαίνω πρώτα μέσα στο κενό του τριγώνου, πλέκω ένα βουβό και ξεκινάω εδώ τον γύρο μου. Θα ρίξω τρεις θηλιές στον αέρα, οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι, άλλες δύο θηλιές στον αέρα και τρία ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Έτσι έχω το κενό μου σε αυτόν τον γύρο στα δεξιά. Πηγαίνω στο επόμενο κενό του τριγώνου και εδώ πλέκω ένα μοτιβάκι.
ένα ποταράκι, δύο θηλιές στον αέρα και άλλα τρία ποταράκια στο κενό. Πηγαίνω στο επόμενο μοτίβ και εδώ το ίδιο. Ένα ποταράκι, δύο θηλιές στον αέρα, τρία ποταράκια στο ίδιο κενό. Και θα συνεχίσω να πλέκω τώρα σε κάθε μοτίβ, σε κάθε κενό, ένα καινούριο μοτιβάκι. Θα φτάσω εδώ στις επόμενες μου αυξήσεις και εδώ θα πλέξω μέσα στα δύο κενά. Ένα μοτιβάκι στο πρώτο τρίγωνο, ένα μοτιβάκι στο δεύτερο τρίγωνο. Και συνεχίζω κανονικά να πλέκω τα μοτίβ. Εδώ στο επόμενο κενό ένα μοτιβάκι, στο επόμενο κενό ένα μοτιβάκι, στο επόμενο κενό ένα μοτιβάκι, μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος του γύρου. Μόλις φτάσουμε στο τέλος του γύρου, θα κλείσουμε τον γύρο μας με ένα βουβό στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας και ξεκινάμε τον επόμενο γύρο. Το μόνο που έχουμε να προσέχουμε από εδώ και μπρος είναι να τοποθετούμε σωστά τα κενά μας. Εδώ το έχω στα δεξιά, επομένως στο επόμενο γύρο θα το έχω στα αριστερά. Θα κλείσω τον γύρο με ένα βουβό. Θα πλέξω ένα βουβό μέσα στο κενό για να ξεκινήσω εδώ τον γύρο και αφού χρειάζομαι το κενό στα αριστερά θα ξεκινήσω με τρία ποταράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, ένα ποταράκι στο κενό. Το ίδιο και στο επόμενο μοτίβ. Τρία ποταράκια, δύο θηλιές στον αέρα, ένα ποταράκι μέσα στο κενό. Πλέκουμε απλά κανονικά το σχέδιό μας μέχρι που να φτάσουμε στο επιθυμητό μάκρος της μπλούζας μας. Και εκεί θα πλέξουμε μετά ένα μικρό λαστιχάκι. Δεν θα συνεχίσω να το δείξω γιατί στην ουσία κάνουμε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα στην μπλούζα. Προσέχουμε απλά όπως είπαμε να είναι τα κενά στη σωστή πλευρά, στη σωστή μεριά. Λοιπόν, θα το μεγαλώσω τώρα εγώ ακόμα λίγο και θα δούμε μετά πώς συνεχίζουμε. Έφτασα στο μάκρος που θέλω να έχει η δική μου μπλούζα και πριν να ξεκινήσω με το λαστιχάκι θα πλέξω πρώτα τρεις γύρους με μειώσεις έτσι ώστε να στενέψει λίγο εδώ κάτω και να είναι πιο συμμαζεμένο. Εάν εσείς έχετε το κατάλληλο φάρδος και δεν χρειαζόσαστε τις μειώσεις, δεν θα τις πλέξετε. Λοιπόν, αλλάζω πρώτα το βελονάκι μου και παίρνω το νούμερο 3,5. Εδώ ολοκλήρωσα τον γύρο μου με ένα βουβό. Μπαίνω μέσα στο κενό, πλέκω άλλο ένα βουβό και ξεκινάω τον γύρο πάλι μέσα στο κενό. Το κενό είναι στα δεξιά μου. Επομένως, σε αυτόν τον γύρο θα πλέξω το κενό στα αριστερά. Θα ξεκινήσω με τρεις θηλιές στον αέρα, οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι και άλλα δύο ποδαράκια μέσα στο κενό. Και τώρα, αντί να ρίξω δύο θηλιές στον αέρα, θα ρίξω μόνο μία θηλιά στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Το κενό μου είναι στην αριστερή μεριά. Εάν εσείς το χρειαστείτε στα δεξιά σας, θα το πλέξετε στα δεξιά. Απλά, αν κάνετε τις μειώσεις, δεν ρίχνετε δύο θηλιές στον αέρα, ρίχνετε μόνο μία. Πάω στο επόμενο μοτίβ και εδώ το ίδιο. Τρία ποδαράκια μέσα στο κενό. Μία θηλιά στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Πηγαίνω στο επόμενο μοτιβάκι και εδώ το ίδιο, τρία ποδαράκια στο κενό. Μία θηλιά στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Και θα συνεχίσω να πλέκω με αυτόν τον τρόπο μέχρι που να φτάσω στο τέλος του γύρου. Έφτασα στο τέλος του γύρου και θα κλείσω τον γύρο πάλι με ένα βουβό, μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας με την οποία ξεκίνησα τον γύρο. Ξεκινάμε τον επόμενο γύρο. Πλέκω ένα βουβό στην επόμενη θηλιά, ένα βουβό στη μεθεπόμενη θηλιά και μέσα στο κενό άλλο ένα βουβό. Και έτσι ξεκινάει ο γύρος πάλι μέσα στο κενό. Στον γύρο που έπλεξα είχα το κενό στην αριστερή μεριά. Τώρα θα το πλέξω στην δεξιά μεριά. Θα ρίξω τρεις θηλιές στον αέρα, τις οποίες μετράω σαν ένα ποδαράκι, συν άλλη μία θηλιά στον αέρα. Και μέσα στο ίδιο κενό πλέκω άλλα δύο ποδαράκια. Δηλαδή, έπλεξα
Ένα ποδαράκι είναι οι τρεις θηλιές στον αέρα, μία θηλιά στον αέρα και δύο ποδαράκια αντί τρία. Άσχετα τώρα το αν το κενό μας είναι στα δεξιά ή στα αριστερά, θα πλέκουμε μόνο μία θηλιά στον αέρα και δύο ποδαράκια αντί για τρία σε αυτόν τον γύρο. Πάω στο επόμενο μοτίβο. Και εδώ ένα ποδαράκι μέσα στο κενό, μία θηλιά στον αέρα και άλλα δύο ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Πηγαίνω στο επόμενο μοτίβ, ένα ποδαράκι, μία θηλιά στον αέρα, άλλα δύο ποδαράκια μέσα στο κενό. Και εδώ ένα ποδαράκι στο κενό, μία θηλιά στον αέρα, άλλα δύο ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Και θα συνεχίσουμε να πλέκουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος του γύρου. Έφτασα στο τέλος του γύρου, έκλεισα τον γύρο μου με ένα βουβό και θα ξεκινήσω τον επόμενο γύρο, τον οποίο θα τον πλέξω με τον ίδιο τρόπο όπως έπλεξα αυτόν τον γύρο, απλά θα έχω το κενό αυτή τη φορά στην αριστερή μεριά. Εδώ το έχω το κενό στα δεξιά, σε αυτόν τον γύρο θα το πλέξω στα αριστερά. Μπαίνω πρώτα μέσα στο κενό, πλέκω ένα βουβό και ξεκινάω τον γύρο με τρεις θηλιές στον αέρα, οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι, και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Μία θηλιά στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Πάω στο επόμενο μοτίβ και εδώ δύο ποδαράκια μέσα στο κενό. Μία θηλιά στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Πάω στο επόμενο μοτίβ, δύο ποδαράκια, μία θηλιά στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι στο κενό. Και συνεχίζω να πλέκω με αυτόν τον τρόπο μέχρι που να φτάσω στο τέλος του γύρου. Έφτασα στο τέλος του γύρου, έκλεισα τον γύρο με ένα βουβό στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας και ξεκινάω τώρα έναν γύρο με ποδαράκια, έτσι ώστε να μπορέσω να πλέξω το λαστιχάκι μου. Ρίχνω τρεις θηλιές στον αέρα, οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι. Πηγαίνω στην επόμενη θηλιά, πλέκω ένα ποδαράκι. Πηγαίνω εδώ στο επόμενο ποδαράκι και πλέκω ένα καινούριο ποδαράκι μέσα στην θηλιά του. Τώρα, εάν δεν έχετε πλέξει σημειώσεις, θα πλέκετε σε κάθε μία θηλιά από τα ποδαράκια ένα καινούριο ποδαράκι και μέσα στο κενό ένα ποδαράκι. Εάν πλέξατε μειώσεις όπως το έκανα εγώ εδώ, πλέκουμε τότε μόνο μέσα στις θηλιές από τα ποδαράκια ένα καινούριο ποδαράκι. Αφήνουμε τα κενά και πηγαίνουμε στο επόμενο ποδαράκι. Δηλαδή μόνο μέσα στα ποδαράκια ένα καινούριο ποδαράκι. Εδώ πηγαίνω στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Αφήνω το κενό, πηγαίνω στην επόμενη θηλιά, πλέκω ένα ποδαράκι. Και ξανά. Μέσα στην θηλιά ένα ποδαράκι. Στην επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι. Αφήνω το κενό, μέσα στην θηλιά ένα ποδαράκι. Και θα συνεχίσω να πλέκω με αυτόν τον τρόπο μέχρι που να φτάσω στο τέλος του γύρου. Έφτασα στο τέλος του γύρου και κλείνω τον γύρο μου πάλι με ένα βουβό, μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας. Και τώρα θα ξεκινήσω με το λαστιχάκι, το οποίο θα το πλέξω εναλλάξ με ένα ποδαράκι μπαίνοντας από μπροστά μέσα στο κενό και ένα ποδαράκι μπαίνοντας από πίσω στο κενό. Εδώ είναι οι τρεις θηλιές στον αέρα με τις οποίες ξεκίνησα τον γύρο και εδώ το βουβό με το οποίο τελείωσα τον γύρο. Θα μπω μέσα στο κενό από μπροστά, το οποίο είναι πίσω από αυτές τις τρεις θηλιές στον αέρα και βγαίνω στο επόμενο κενό. Πιάνω το νήμα, το περνάω μέσα από το δεύτερο κενό, είμαι κάτω από τις τρεις θηλιές και βγαίνω στο πρώτο κενό. Και πλέκω ένα βουβό. Ρίχνω τρεις θηλιές στον αέρα. Και αυτό το μετράω σε ένα ποδαράκι, παίρνοντας από μπροστά μέσα στο κενό.
Τώρα θα πλέξω ένα ποδαράκι μπαίνοντας από πίσω στο κενό. Κάνω το ρίξιμο, μπαίνω από πίσω μέσα στο κενό, το οποίο είναι μπροστά από τις τρεις θηλιές στον αέρα. Μπαίνω στο επόμενο κενό και το βελονάκι μου είναι στο πίσω μέρος της δουλειάς μου. Πιάνω το νήμα, περνάω μέσα από το πρώτο κενό, περνάω μέσα από το δεύτερο κενό και βρίσκομαι στο πίσω μέρος της δουλειάς. Και πλέκω το ποδαράκι μου. Και έτσι έπλεξα ένα ποδαράκι από μπροστά, ένα ποδαράκι από πίσω. Τώρα ξανά ένα ποδαράκι παίρνοντας από μπροστά στο κενό. Ένα ποδαράκι παίρνοντας από πίσω στο κενό. Και ξανά ένα ποδαράκι παίρνοντας από μπροστά. Ένα ποδαράκι παίρνοντας από πίσω. Και θα συνεχίσω να πλέκω με αυτόν τον τρόπο μέχρι που να φτάσω στο τέλος του γύρου. Ένα ποδαράκι από μπροστά. Ένα ποδαράκι από πίσω. Επαναλαμβάνουμε μέχρι το τέλος του γύρου. Έφτασα στο τέλος του γύρου. Εδώ έχω ένα ποδαράκι παίρνοντας από μπροστά μέσα στο κενό. Εδώ είναι η αρχή του γύρου με ένα ποδαράκι παίρνοντας από μπροστά στο κενό. Επομένως, χρειάζομαι εδώ ένα ποδαράκι μπαίνοντας από πίσω στο κενό για να στρώσει το σχέδιο. Εδώ έχω όμως δύο ποδαράκια, επομένως θα κάνω μία μείωση. Κάνω το ρίξιμο, μπαίνω από πίσω μέσα στο κενό, το οποίο είναι πίσω από το πρώτο ποδαράκι, εδώ το πρώτο ποδαράκι, εδώ το δεύτερο. Το βελονάκι είναι μπροστά από το πρώτο ποδαράκι, μπροστά από το δεύτερο ποδαράκι και μπαίνω μέσα στο κενό, πιάνω το νήμα, περνάω μέσα από το πρώτο κενό, περνάω μέσα από το δεύτερο κενό και πλέκω το ποδαράκι μου. Και κλείνω τον γύρο μου με ένα βουβό, παίρνοντας την τρίτη θηλιά της αλυσίδας με την οποία ξεκίνησα τον γύρο. Και στρώσαμε το σχέδιο. Ποδαράκι από μπροστά, ποδαράκι από πίσω, ποδαράκι από μπροστά. Ξεκινάμε τον επόμενο γύρο όπως τον τελευταίο και έτσι θα ξεκινάμε κάθε γύρο μέχρι που να ολοκληρώσουμε το λαστιχάκι. Δηλαδή μπαίνω πάλι μέσα στο κενό πίσω από τις τρεις θηλιές που έριξα στον αέρα. Βγαίνω στο επόμενο κενό, πιάνω το νήμα, περνάω μέσα από το δεύτερο κενό, περνάω μέσα από το πρώτο κενό και πλέκω ένα βουβό. Και ρίχνω τρεις θηλιές στον αέρα. Και αυτό το μετράμε ως ένα ποδαράκι μπαίνοντας από μπροστά στο κενό. Εδώ έχουμε ένα ποδαράκι μπαίνοντας από πίσω. Μπαίνω από πίσω μέσα στο κενό. Πάω στο επόμενο κενό. Πιάνω το νήμα. Περνάω μέσα από το δεύτερο κενό. Περνάω μέσα από το πρώτο και πλέκω το ποδαράκι μου. Και συνεχίζω να αλλάξω. Εδώ έχω ποδαράκι μπαίνοντας από μπροστά. Εδώ έχω ποδαράκι μπαίνοντας από πίσω. Και ξανά, ποδαράκι μπαίνοντας από μπροστά, ποδαράκι μπαίνοντας από πίσω. Και συνεχίζω να πλέκω τα ποδαράκια μου ένα λάξ μπαίνοντας από μπροστά στο κενό, μπαίνοντας από πίσω στο κενό, μέχρι που να φτάσω στο τέλος του γύρου. Αφού φτάσω στο τέλος του γύρου, θα έχω πλέξει ένα ποδαράκι μπαίνοντας από πίσω στο κενό και κλείνω τον γύρο με ένα βουβό μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας. Έτσι θα κλείνουμε κάθε γύρο μέχρι που να ολοκληρωθεί το λαστιχάκι. Και ξεκινάμε πάλι με τον ίδιο τρόπο, όπως ξεκινήσαμε τώρα. Εγώ θα πλέξω για μένα, υπολογίζω 4 με 5 γύρους και όταν τους τελειώσω θα ξεκινήσουμε μαζί το μανίκι. Το λαστιχάκι ολοκληρώθηκε και έχω πλέξει στο σύνολο 4 γύρους. Τώρα εσείς μπορείτε να το κάνετε αν θέλετε πιο μακρύ ή πιο κοντό. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι το μανίκι. Το ένα το έχω ήδη πλέξει και το δεύτερο θα το ξεκινήσουμε τώρα μαζί. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πλέκουμε σε γύρους όπως πλέκαμε στο σώμα. Θα ξεκινήσουμε τους πρώτους 2 γύρους μαζί και μετά θα δείτε ότι είναι πραγματικά πανεύκολο. Το μανίκι το πλέκουμε χωρίς σημειώσεις μέχρι που να φτάσουμε λίγο πριν το μάκρος που θέλουμε να έχει το δικό μας μανίκι. Και εκεί θα κάνουμε πάλι σημειώσεις όπως τις κάναμε ακριβώς εδώ στο σώμα. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε τις σημειώσεις μας στο μανίκι. Αυτό που έχω κάνει εγώ εδώ είναι, ξεκινήσαμε βελονάκι νούμερο 4 μέχρι εδώ που έχω βάλει την παραμάνα. Λοιπόν, μετά άλλαξα το βελονάκι μου και πήρα το 3,5. Δεν χρειάζεται να το κάνετε εσείς αυτό. Μπορείτε να πλέξετε όλο το μανίκι σας με το 4, εκτός τις μειώσεις και το λαστιχάκι.
Εγώ άλλαξα το βελονάκι μου γιατί η μπλούζα αυτή είναι για την κόρη μου. Η κόρη μου φοράει το μέγεθος small. Μη σας πω extra small small. Γι' αυτό κάνω και όλες μου τις μπλούζες small με medium. Γιατί δεν τις θέλει πολύ στενές πάνω της. Αυτή όμως την μπλούζα την ήθελε σε oversize. Δηλαδή πολύ φαρδί. Επειδή όμως έχει μικρό μέγεθος, έκανα εδώ το μανίκι, ένα κομμάτι του μανικιού μου, λίγο πιο στενό, για να μην είναι πάρα πολύ φαρδί εδώ. Γι' αυτό, εάν θέλετε, το πλέκετε με το βελονάκι νούμερο 4, εάν θέλετε, αλλάζετε το βελονάκι σας λίγο πιο κάτω από τον αγκώνα, έτσι όπως το έκανα και εγώ εδώ, και το κάνετε εδώ κάτω λίγο πιο στενό. Πάμε να ξεκινήσουμε με το μανίκι. Εδώ είναι το άνοιγμα του μανικιού. Μπροστά μου έχω το στρογγυλό κομμάτι που είναι στην μασχάλη, εδώ. Κάνει μία μικρή στρογγυλάδα. Μπροστά από αυτό το στρογγυλό κομμάτι έχουμε ένα μοτίβο εδώ και εδώ το δεύτερο μοτιβάκι. Και μέσα σε αυτό το δεύτερο μοτιβάκι θα ξεκινήσω τον γύρο μου. Λοιπόν, εδώ είναι το μοτίβ. Εδώ έχουμε το στρογγυλό κομμάτι. Εδώ ένα μοτιβάκι και εδώ το δεύτερο μοτιβάκι. Δουλεύω πάλι με το βελονάκι νούμερο 4, πιάνω το νήμα και το περνάω μέσα από το κενό. Το κενό που έχω σε αυτό τον γύρο είναι στα δεξιά, οπότε θα πλέξω τώρα το κενό στην αριστερή πλευρά. Θα ξεκινήσω με 3 θηλιές στον αέρα, οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι. Και πλέκω άλλα 2 ποδαράκια μέσα στο κενό. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Πάω στο επόμενο μοτίβ και εδώ μέσα στο κενό 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι. Στο επόμενο κενό 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι. Συνεχίζω μέχρι που να φτάσω στο τέλος του γύρου και εκεί θα στρώσουμε το μανίκι. Και στο επόμενο κενό 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι. Πηγαίνω στο επόμενο κενό. 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι. Στο επόμενο κενό, 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι. Πάω στο επόμενο μοτιβάκι και εδώ στο κενό 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι. Και στο επόμενο κενό 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι. Και συνεχίζω μέχρι που να φτάσω στο τέλος του γύρου. Στο επόμενο κενό 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι. Στο επόμενο κενό 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, ένα ποδαράκι.
Στο επόμενο κενό 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, ένα ποδαράκι. Και στο επόμενο κενό 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, ένα ποδαράκι. Λοιπόν, και τώρα εδώ θα στρώσουμε το μανίκι. Εδώ σε αυτό το μοτίβ έπλεξα μέσα στο κενό. Πάω στο επόμενο κενό, εδώ κάτω έχω τα 3 ποδαράκια και εδώ το κενό. Μέσα σε αυτό το κενό πλέκω 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Εδώ έπλεξα το μοτιβάκι μου. Πιάνε τη φωνή μου. Εδώ έχω τα 3 ποδαράκια. Εδώ είναι το επόμενο μοτίβ. Αφήνω αυτό το κενό, πάω στο επόμενο. Εδώ είναι το κενό και εδώ τα 3 ποδαράκια. Μέσα σε αυτό το κενό πλέκω ξανά 3 ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι στο ίδιο κενό. Λοιπόν, εδώ έχω το επόμενο μοτιβάκι, εδώ το κενό, εδώ τα 3 ποδαράκια και εδώ 3 ποδαράκια στο κενό. Δύο θηλιές στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι στο ίδιο κενό. Εδώ έπλεξα το μοτιβάκι, εδώ έχω τα 3 ποδαράκια και κλείνω τον γύρο με ένα βουβό, μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας με την οποία ξεκίνησα τον γύρο. Και έχουμε στρώσει το μανίκι μας. Εδώ έχουμε το κενό, το οποίο είναι λίγο πιο μεγάλο, δεν μας ενοχλεί αυτό, δεν θα φαίνεται καθόλου, αλλά όποιος θέλει μπορεί και να το ράψει αν θέλει. Εγώ θα τα αφήσω έτσι όπως είναι, δεν με πειράζει καθόλου. Θα μαζέψει ούτως ή άλλως λίγο ακόμα πλέκοντας. Λοιπόν, ξεκινάμε τον επόμενο γύρο. Μέσα στην επόμενη θηλιά πλέκω ένα βουβό, στην επόμενη θηλιά ένα βουβό και μέσα στο κενό ένα βουβό. Και ο γύρος ξεκινάει πάλι μέσα στο κενό. Στον γύρο που έπλεξα έχω το κενό στην αριστερή μεριά. Τώρα θα πλέξω το κενό στην δεξιά μεριά. Επομένως ξεκινάω με 3 θηλιές στον αέρα, τις οποίες μετράω σαν ένα ποδαράκι, συν άλλες 2 θηλιές στον αέρα. Και μέσα στο ίδιο κενό 3 ποδαράκια. Πηγαίνω στο επόμενο μοτίβ, μέσα στο κενό ένα ποδαράκι, δύο θηλιές στον αέρα και 3 ποδαράκια στο ίδιο κενό. Πλέκουμε κανονικά το σχέδιό μας. Στο επόμενο κενό ένα ποδαράκι, δύο θηλιές στον αέρα, άλλα 3 ποδαράκια μέσα στο κενό. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε μέχρι που να φτάσουμε στο τέλος του γύρου. Έφτασα στο τέλος του γύρου, έπλεξα το τελευταίο μοτίβ και κλείνω τον γύρο πάλι με ένα βουβό, μπαίνοντας στην τρίτη θηλιά της αλυσίδας. 1, 2, 3. Και ο γύρος ολοκληρώθηκε. Και έτσι έχουμε σχηματίσει εδώ το μανίκι μας. Ξεκινάμε κανονικά τον επόμενο γύρο. Ένα βουβό μέσα στο κενό και εδώ έπλεξα το κενό στα δεξιά, οπότε θα το πλέξω τώρα στα αριστερά. 3 θηλιές στον αέρα, οι οποίες μετράνε σαν ένα ποδαράκι, άλλα 2 ποδαράκια μέσα στο κενό. Δύο θηλιές στον αέρα,
ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Πηγαίνω στο επόμενο μοτίβ, μέσα στο κενό τρία ποδαράκια. Δύο θηλιές στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Συνεχίζουμε να πλέκουμε κανονικά το σχέδιό μας. Προσέχουμε να έχουμε πάντα στη σωστή μεριά τα κενά μας, δηλαδή εδώ τώρα είναι αριστερά, στον επόμενο γύρο θα είναι στα δεξιά, στο μεθεπόμενο πάλι στα αριστερά και συνεχίζουμε κανονικά το σχέδιο. Αυτό θα το κάνουμε μέχρι που να φτάσουμε λίγο πριν το μάκρος που θέλουμε να έχει το μανίκι μας. Λίγο πριν το μάκρος, γιατί θα υπολογίσουμε εδώ τις μειώσεις. Όπως πλέξαμε μειώσεις στο σώμα, θα πλέξουμε και στο μανίκι. Θα δουλέψουμε εδώ πέρα με το βελονάκι 3,5, εάν δεν το αλλάξετε πιο μπροστά. Για τις αυξήσεις θα αλλάξετε το βελονάκι σας, για τις μειώσεις, συγγνώμη. Θα πλέξετε τους 3 γύρους με τις μειώσεις, τον γύρο με τα ποδαράκια και μετά το λαστιχάκι. Εγώ έκανα και εδώ 4 γύρους λαστιχάκι, μπορείτε βέβαια να το κάνετε όσο μακρύ ή όσο κοντό το θέλετε εσείς. Θα τελειώσω εγώ τώρα το μανίκι μου και θα δούμε μετά πώς φαίνεται. Το μανίκι μου έχει τελειώσει και η μπλούζα μου έχει ολοκληρωθεί. Εδώ στο άνοιγμα του λαιμού θα τα αφήσω όπως είναι, δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Όποιος θέλει μπορεί να πλέξει ένα λαστιχάκι, ένα μικρό λαστιχάκι ή να πλέξει έναν γύρο με άριχτα. Εγώ θα τα αφήσω έτσι όπως είναι. Η μπλούζα έχει γίνει πραγματικά πανέμορφη, σίγουρα αξίζει να την πλέξετε και ελπίζω να σας αρέσει όπως μου αρέσει και εμένα. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Θα χαρώ για ένα like αν σας άρεσε και καλή συνέχεια. Γεια σας!